Αν θα ήθελε κάποιος να κάνει απολογισμό των όσων συνέβησαν στη Ρήγα της Λετωνίας, θα επαναλάμβανε τη φράση «Θα χαρακτήριζα τη σημερινή σύνοδος μια πλήρη κατάρρευση της επικοινωνίας με την Ελλάδα», που είπε ο Υπουργός Οικονομικών της Μάλτας. Η σύνοδος αυτή δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, δεν ελήφθη καμία απόφαση και ταυτόχρονα χειροτέρευσαν οι σχέσεις δανειστών και Ελλάδας. Τώρα, τρεις είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες που δίνονται για την οικονομία. Η 6η Μαΐου, όπου θα συνεδριάσει ο ΕΛΑ για την παροχή ρευστότητας και πληθαίνουν τα σενάρια για μείωση των ποσών που δίνονται στην Ελλάδα, επομένως πιστωτική ασφυξία. Η 11η Μαΐου, λόγω του Eurogroup και των αποφάσεων που θα ληφθούν. Και η 3η ημερομηνία προσθέθηκε μόλις χθες. Είναι η 25η Μαΐου, που δίνουν τώρα ως καταληκτική ημερομηνία για την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα πάντως με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ευρωζώνη ζήτησε χθες από την Ελλάδα να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της, εκφράζοντας την ανησυχία της για την έλλειψη προόδου προς την επίτευξη μιας λύσης. Οι Υπουργοί Οικονομίας της Ευρωζώνης συζήτησαν σήμερα το θέμα της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου των Υπουργών που έγινε στη Ρήγα της Λετωνίας. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάιζεμπλουμ, η σημερινή συζήτηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας. Το αναγνώρισε λέγοντας ότι υπήρξαν πάρα πολλές επικρίσεις σε βάρος της ελληνικής πλευράς, επικρίσεις οι οποίες αφορούσαν καθυστερήσεις και ελλείψεις συγκεκριμένων προτάσεων. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Οικονομίας Γιάννης Βαρουφάκης εμφανίστηκε σχετικά αισιόδοξος και προέβλεψε ότι τελικά θα υπάρξει λύση. Σε σχέση με τις εντάσεις που υπήρξαν σήμερα, είπε ότι είναι λογικό να υπάρχουν εντάσεις πριν την επίτευξη συμφωνίας, καθέστησε όμως σαφές ότι για την ελληνική πλευρά δύο τουλάχιστον ζητήματα δεν τίθενται υποσυζήτηση. Το ένα αφορά τη μείωση των επικουρικών συντάξεων και το άλλο αφορά τους πληστηριασμούς στις πρώτες κατοικίες. Σε αυτά τα θέματα η ελληνική πλευρά εμφανίζεται ανελαστική. Κατά τα άλλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η σημερινή συζήτηση στο Eurogroup ήταν έντονη. Ενδεχομένως κάποιες στιγμές ακούστηκαν και βαριές κουβέντες. Η ελληνική πλευρά δεν το έκρυψε αυτό. Θεωρεί όμως, όπως είπα και πριν, ότι είναι πάρα πολύ λογικό και εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν συγκεκριμένες διευθετήσεις, ούτως ώστε στο επόμενο Eurogroup, που είναι στις 12 Μαΐου, να ανοίξει ο δρόμος για την εκροή των χρημάτων που η Ελλάδα έχει λαμβάνει από την Ευρωζώνη μέσω των δανειακών συμβάσεων που έχει υπογράψει. Σε αυτό το κλίμα προσθέθηκε και η προειδοποίηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, ο οποίος είπε ότι δεν αποκλείεται να αναθεωρηθούν οι όροι βάσει των οποίων προσφέρεται ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να συζητήσει για το θέμα αυτό στις 6 Μαΐου, σύμφωνα τουλάχιστον με δύο πηγές που έχουν γνώση του ζητήματος. Υπήρξε πάντως μια ξεκάθαρη απόφαση του Eurogroup να επικεντρωθούμε σε αυτό το σχέδιο και όχι σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο β', εκτίμησε από την πλευρά του ο Βάλντις Ντομπρόφσκι, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για το ευρώ.